Ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών.
δάση τον δείξαντι τον φως δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ευουρανίε πέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αγνώστου Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ο ετής ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσασε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και θέσεως των αμαρτιών των δωρών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, ας ιδιόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων και τώρα του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναβαψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ανεκάδευσεβούς και υπηκειμένων και πάντοπου ορθοδόξων, ας ιδιόμεθα υπέρ των κακοχωρούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων Ναού τούτου, οποίων των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του περιπτωμένου του παρεσόλου κατάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου της Σώμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοείται λέσσα εκ παρά του Κυρίου της Σώμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ενώ δυνάμε πέρας και ειρηνικά και καλή να απολογεί εν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού της Σώμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποιήσης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων Διαμανεύσαντες εύτους και έλεγες και πάνσε την ζωή μου Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Την ψυχήν μου ότι μαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατεφυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα. Παράτινον το ελαιός σου της γήνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Την τιμία τώρα των χειροβίων και ενόξωτερα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρωστα, αν λόγατε κούσα την όδηση, το δόξα μεγαλύνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αη και αισθούς αιώνας. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτον Άγιε ευλόγησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος
αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. This holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιακώβου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, country, for the president and for all those in public service, let us pray to the Lord. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. For temperate seasons, favorable weather, and an abundance of the fruits of the earth, let us pray to the Lord. Υπερπλέον των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Deliverance from all affliction, rent, danger, and necessity. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Αντιλαβώς ως
σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αγία Σαχραντού υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και Άγι και εις τους αιώνας των αιώνων. Μέγας Κύριος και νετρός Πόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Τους πρεσβείες της Θεοτόκου Μάζον όριεν της γη αυτού, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιος. Τους πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Τα όρια γαλλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever-Virgin Mary, with all the saints, let us commending ourselves and one another, and our whole life unto Christ our God. Thine is the kingdom, the dominion, and the power, and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. The belly of two and this oracy, this so. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερ πάντα τα στινώματα Ιακώβ, δε δοξασμένα εν αλήθη, περισσού υπό όλης του Θεού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος γεννήθη εν αυτή. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου
και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκο και υπαρθένου Μαρίας, το πάντον των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασούμεθα και φρανθούμεν εν αυτή. Του λίθου σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντο σου σώμα ανέστη τριήμερο σωτήρ. Δωρούμενος στον κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις τον ουρανό με βόλσιζο. Δούτο ξατιάνωστος Ιησού Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Σοφία ορθή. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστός εκ νεκρών. Σαλλοντάς Ιε, αλληλούια. Λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων των άχραντων σου σώμα ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος στον κόσμο την ζωήν, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώνσιζοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Μετεμορφώτησεν το όρι Χριστέ ο Θεός ημών, δείξα στους μαθητές σου την δόξα σου, καθώς η δυνατό λάμψον και η μύτη σαμαρτωλή,
το φως σου το αείμιο, ενδύεσεις Θεοτόκου, φωτοδός τα δόξα σοι. Να Απόστολε Άγιε Ματθία, πρέσβε δε το ελεήμον Θεό, κοινάπτεσματον άφεση παράσχει τες ψυχές ημών. Εν τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες αυτή η γαρτίν ημών σωτηρίαν ετούνται και πάντες προσέλθομεν προς αυτούς με τα πίστεως ούτι βρίουσι των ιαμάτων την χάριν ούτι φάλαγκας αποσοβούσι δαιμόνων ως φύλακες της πίστεως. Την πανεπιμονή επί Χριστού υμνήσουμε εκατερίναν την Θείαν και πολιούχων σύνα την βοήθειαν ημών και αντίληψη ότι επίμωσε λαμπρός τους κόψους των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη και νύνος μάρτης θεθήσα ετήτε πάση το μεγά ελέος. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κοσμών ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσεις προς την ζωήν μητήρη υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Επί του όρους μετεμορφώθεις και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο οι ναόταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσον συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι υπάρχει αληθώς του Πατρός το απάγασμα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος. Holy God, rest among thy saints and act glorified by the cherubim and praised by the seraphim with the thrice holy voice, worshiped by all the hosts of heaven. Thou hast brought all things out of nothingness into being. Thou hast created man in thine own image and likeness. Has adorned him with all thy favors. Thou who givest to the supplicant wisdom and prudence. Do not neglect the sinner, but hast set forth a way of repentance unto salvation. Thou hast accompanied us, thy humble and unworthy servants, worthy to stand at this time before the glory of your holy altar, and to bring to thee adoration and praise. Do thou, Master, accept me from the mouth of a sinner. The thrice holy hymn,
visit us in thy righteousness, forgive us of all transgressions, voluntary and involuntary, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship thee in holiness all the days of our life. Through the intercessions of the holy Theotokos and of all the saints, who from the beginning of time have pleased thee, for thou art God and holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Θάνατος ελέησον ημάς δύναμη και ελευσόν Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίως. Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσομεν. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μολύδια Χριστόν, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί. Ημείς ένδοξοι, ημείς άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες και εσύ. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Ούκ εντρέπον ημάς γράφω ταύτα, άλλος τέχνα μου αγαπητά μου Θετώ, εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώνει μας μη μητέ μου γίνεστε. Let us be attentive. Let your mercy, O Lord, be upon us. Rejoice in the Lord, O you righteous. Wisdom. The reading is from St. Paul's first letter to the Corinthians. Let us be attentive. Brethren, God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death. Because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst,
We are ill-clad and buffeted and homeless, and we labor working with our own hands. When reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we try to conciliate. We have become and are now as the refuse of the world, the offscouring of all things. I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you then, be imitators of me. Peace be with you, the reader. Ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πόση και το πνεύμα της. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσκομε. Δόξα Συ Κύριε, δόξα. Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, κον υπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει, πολλάκις γαρ πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και προσύνεγκα αυτών τις μαθητές σου, και ουκ ειδηνήθησαν αυτών θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομε με θυμών, έως πότε ανέξομε ημών, φέρετε μη αυτόν όδε». Και πετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτόν των δαιμόνιων και θεραπεύθη ο πέσα από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητέ το Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί εμείς ουκ ειδηνήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, «Διά την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ημι εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένο δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς, «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωστε χείρος ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν». Και τη τρίτη ημέρα The reading of the Holy Gospel is according to Saint Matthew. Let us attend. At that time, a man came up to him and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless and perverse generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? And he said to them, Because of your little faith. For truly I say to you,
If you have faith as a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, move hence to yonder place, and it will move, and nothing will be impossible to you. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day. Grant that being ever protected by thy power, to thee we may ascribe glory to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Bound with the desires and pleasures of the flesh. He is worthy to approach or draw near or to serve thee, O King of glory. For to serve thee is great and awesome even to the heavenly powers, yet through thine ineffable and boundless love toward mankind, thou didst unchangeably and immutably become man and served as our high priest. And as Lord of all, has committed to us the celebration of the liturgical bloodless sacrifice. Thou, Lord, our Lord, our God, rulest over all things in heaven and earth, who art born under the throne of the cherubim, and art Lord of the seraphim, and King of Israel, who alone art holy and rest among thy saints. Wherefore implore thee, who alone art good and ready to listen, look down upon me, thy sinful and unprofitable servant. Cleanse my soul and my heart from an evil conscience, and enable me by the power of the Holy Spirit, vested with the grace of the priesthood, to stand before this, thy holy altar, and consecrate thy holy an immaculate body and precious blood, for to thee I come, having bowed my head and beseech thee. Turn not thy face away from me, neither reject from among thy children, but make me worthy, thy sinful and unworthy servant, to offer these gifts unto thee. For thou art the offered, accept, distributed, O Christ our God, and to you ascribe glory, together, eternal Father, and ever like living Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Ήταν χειροβή μυστικός, χιονίζοντας και τη ζωή ο τριάδιν του τρισάγιον ύμνων προσάδων δες πάσαν την ποιοτική να παθώρει μέρη μνάν. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμεν, είτε σε γενικές αόρατος, ο αόρατος το ρηφερόμενο τάξης είναι αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήταν χειροβή μυστικός, χιονίζοντας και τη ζωή ο τριάδιν του τρισάγιον ύμνων προσάδων δες πάσαν την ποιοτική να παθώρει μέρη μνάν. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμεν, είτε σε γενικές αόρατος, το ήταν χειροβή μυστικός γονίζοντας και της οποίου τριάδιον του της Άγιον ήμουν προσάδοντας πάσαν την βιωτική την επαθόρη μέρη μου. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμεν είτε σε αγγελικές αοράτος δορυφορούμενο τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Oh,
Oh.
δόξομεν την την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask of the Lord. Ασχού, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκου, Κύριε. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Παράσκου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα δεσπιχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου, Κύριε. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρκίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Διό των εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μέθου ευλογητός εσύ, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνα. Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ ποτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούς εκ του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους για την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ θέματος Αγίου και Μαρία εις Παρθένου και ανθρωπίσασα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, επί ποντίου πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς.
και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτης και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, of one essence of the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με το φόβο, πρόσκομεν την Αγία αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with you all. Let us lift up our Let us give thanks to the Lord. Τον επινίκειον ύμνον αδούντα, βούντα και κραγώτα και λέγοντα. Ανά εν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ωσανά από εν της υψίστης. Λάβετε φάγετε τούτο μοέστη του σώμα το επέριμον καλόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Take ye, this is my body, which for you is broken unto remission of sins. Likewise the cup after the supper, saying, Είδε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, τούτης καινής θεαθήκης,
το επίρημον και παλών ευκοινόμενον εις άφεσιν αμάρτιον. Drink from it, ye all. This is my blood of the New Testament, which for you and for many is shed unto remission of sins. Therefore, remembering this command of our Savior and all that he endured for us, the cross, the tomb, resurrection on the third day of the ascension into heaven, and sitting at the right hand with the second and glorious coming again. The sanctum sum, si prosperomen. Προσφέρομεν τη λόγικη δε αυτήν και είναι μεκ των λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κεντρέμπομεν κατά πέψον των πρέμμαν ως άγραφε μας και επί το προκείμενο δώρα ταύτα ο Θεός ελάστημη των μαρτωλών και λεγισόν ευλόγησον δέσποτα των Άγιων Άρτων και ποιήσον το μεν άρτων τούτων κείμενο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον το δέν του ποτηρίου τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια μεταλογώντας συ του Αγίου, σου του Αγίου. Ούσε είναι σε μεταλαμβάνω στην ύψη ψυχής εις άφηση αμαρτιών εις κοινωνία του Υιού σου, σου πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Εις παρησίαν την προσέμεις και εμείς κατάχρημα έτσι προσφέρουμε στην τη λόγη τα αυτήν πατρίαν υπέρ των εμπίστιαν απαυσωμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύγων, Χριστών μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός την πηγαίων πνεύματος εν πίστη τετελειωμένων. Εξοδέτος της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινησίμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Amen.
Φωτής μίστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιακώβου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη ισόν εν ημών Ιαύρη κομερεύοντα και ορθού του μούντων των λόγων της εις αλήθειας. Κι ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασόν. Ον της ευσεβίας η φυγητήν και της δωδεκάδος το συμπλήρωμα της κλητής ύμνης ετοιμόμεν απόστολε μαθία ως άριστον μεσίτη ημών προς Κύριον. And grant us that with one mouth and one heart we may glorify and praise thine all honorable and majestic name of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, shall be with you all. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε με λέησον. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. Κύριε με λέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερό αυτού θυσιαστήριον, ίσως μη είναι ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και κατεξίωσον ημάς Δέσποτε με την Πανησία σαν κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών, και εμείς εν έγκριση μας φυλασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Peace be with you. Let us bow our heads to the Lord. Through the grace and mercy and love for mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thine all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.
Και δημιουργήσετε ομνός το διπλησόμενος και μη διρούμενος ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέπετε δεπανόμενος των θεών τους αγιάζουν. Πλήρωσαν δέσποτα το Άγιο Ποτήριο. Πλήρωμα Ποτήριο Πίστεως Πνεύμα τους Αγίου. Ευλογήσαν δέσποτα το Ζέον. Ευλογημένη Ζέσορη, Κύριε πάντοτε νύχτια ή και εις τους αιώνας των αιώνα. Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Living Lord, you rest the verity of Christ, the Son of the living God, who has come into the world to save sinners. Also, we believe that this is thy sacred body and this is thy precious blood. Therefore, we pray to thee, have mercy upon us and entrust us. Voluntary and involuntary indeed, and both known and unknown, and make us worthy to partake of the sacred mysteries and to the remission of sins and unto eternal life. Amen. Behold, I approach the Holy Communion, created by man, as everything for your fire, which burns the worthy, wherefore you cleanse the Receive us today, O Son of God, as a partaker of the mystical feast, and not speaking to the enemies. Not kiss thee as Judas, but as a thief of profession. Lord, remember thou comest in thy kingdom. Thou hast smitten us with the rain, O Christ, and with divine love thou hast changed us. But do thou burn away with spiritual fire of our sins and make us worthy to be filled with the joy of thee, that rejoice in thy goodnesses, we may magnify thy two presences. How shall I, unworthy, enter into the splendor of your saints, if I dare to enter into the bridal chamber, my poor beloved Jesus, that is not a wedding garment, and being bound up, I shall be cast out by the angels. In your love, Lord, cleanse my soul and save me. Merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, let not the holy gifts be unto us for judgment, but rather purification and sanctification of our souls and bodies, and as on earth, the life of the kingdom to come. For it is good for us to cleave unto God and place in our holy salvation. Receive me today, Son of God, as you partake of your mystical supper. I will not reveal your mystery to your adversaries, nor will I give you a kiss as the Judas, but as the thief I confess to you, never be Lord of your kingdom. Θεού των αξίων και μονάχων των και πράγιων. Σώμα εις άφησε μαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Έτι με τα διδοτήμα του Θεού των αξίων και μονάχων των και πράγιων. Αίμα εις άφησε μαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. I believe, O Lord, and I confess that thou art verily the Christ, the Son of the living God, who didst come into the world to save sinners, of whom I am the first. Also I believe that this is thy sacred body, and this thy precious blood. Therefore I pray to thee, have mercy on me and pardon my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make me worthy to partake of thy sacred mysteries, unto the remission of sins and unto life eternal. Amen. Behold, I approach for Holy Communion. O Creator, burn me not as I partake. For thou art fire which burns the unworthy. Wherefore do thou cleanse me from every stain. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee as did Judas, but as the thief I will confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom.
tremble, O mortal, beholding the divine blood, for it is as a lighted coal burning the unworthy. It is God's body, and deifieth and nourisheth me. It deifieth my soul, and wondrously nourisheth my mind. Thou hast smitten me with yearning, O Christ, and with a divine love thou hast changed me. But do thou burn away with spiritual fire my sins, and make me worthy to be filled with the joy of thee, that rejoicing in thy goodness I may magnify thy two presences. Into the magnificence of thy saints, how shall I, the unworthy, enter? For should I also dare to enter the festal chamber, my robe betrays me, for it is not a festal garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse my soul, O Lord, from pollution, and by thy compassion save me. O merciful Master, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be unto me for judgment through my unworthiness, but rather for the purification and sanctification of my soul and body, and as an earnest of the life and kingdom to come. For it is good for me to cleave unto God and to place in the Lord hope of my salvation. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast, for I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee as did Judas, but as the thief I confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο αμαρτωλούς σώσεων πρώτα σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου. Ελέησό με και συγχωρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσό με ακατακρίτως και τα σχήν των αχράνων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αιματιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Με τα φόβου Θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε, with the fear of God, faith and love approach. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα ρυπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνόμεν παράλαβε. Ουμίγα της εκκλήσου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρωξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθωξ σας πόθο με Χριστέ και ηλίως σας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πύρια ύλο της αμαρτίας μου, και εμπιστήνετης εν συτριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσαμε ο ανάξιος, εάν γάρ το μίσος της οθήνης των υφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρύπνο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια των ανάξεων είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα με λούς της ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσχολάσσετε Θεό, αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο, την οπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνόμεν παράλαβε, ου μη γάτης εκθήσου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νήσιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, νήσιτι μου δέσποτα εν τη βασιλεία σου, νήσιτι μου Άγιε εν τη βασιλεία σου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, ευλόγη τους οι Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατέ πάντα πάσα στα σανομία σου.
σου ζωή νεώνια. Αμήν. The handmaiden of God, I declare receive the body and blood of Jesus Christ for the remission of sins by the Holy Ghost. Amen. Ταλαμβάνει η δούλη του Θεού. Σαμακέ στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πόση της αδικουμένη γνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. The servant of God Stephanos, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κεις τέλος οργιστήσετε, που δε εις τον αιώνα μείνει. Κατά τα σανομία σημών επίσεν ημί, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος των ουρανών από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτός. Ανατολέ από τις μόρες και μακρινέ να θυμώς τα σανομία σημών. Καθώς η Κύρη Πατήριος ο Κύρης Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι άνθρωπος ο συγχόρτος και ημέρε αυτού ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίζει ότι πνεύμα δήλθον εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτός. Δικαιοσύνη αυτού επί ο Ιησιών της φυλάσσουσι την Διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του πείσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Δοχείτε των Κύριων πάνες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυποιώντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογήστε τον Κύριο ως δυνάμεις αυτού
Λειτουργία του υπηούντες το θέλημα ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλογήσει τον Κύριον τα λαμβάνει ο δούλος του Θεού Γιώργιο σώμα και με Χριστού Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου όνομα αυτού το Άγιον αυτού ευλογητός η Κύριε Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι εν η ψυχή μου τον Κύριο εν εσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι μη πεπίσθατε επάρχοντας επίους ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία. Εξαλέψετε το Πνεύμα Αυτού και επιστρέφει στην γη αυτού. Εκείνη τη μέρα ακούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού η ελπίσα αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον πείσαντα των ουρανών και την γη την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα διόντα κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της ποινώσει. Κύριο είπε παιδημένος, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή πατεραμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. A servant of God. Our Lord Jesus Christ, the remission of sins of the world. Amen. A servant of God. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα ο Θεός του Σιών. A servant of God. Γενεών και γενεών. Servant of God, Lukas, receives the body and blood of our Lord Jesus Christ for remission of sins and life everlasting. The servant of God, Arias, receives the body and blood of our Lord Jesus Christ for remission of sins and life everlasting. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Save, O God, your people and bless your inheritance. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, έρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Αυτή γαρή μας,
πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us rise, having partaken of the divine, holy, pure, immortally, heavenly, life-giving and awesome mysteries of Christ. Worthily let us give thanks unto the Lord. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Οδησί Αγίας μας ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθωμεν, του Κυρίου δαϊθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. O Lord, who blesses those and bless Thee and sanctify those who put their trust in Thee, save Thy people and bless Thine inheritance. Protect the whole body of Thy church. Sanctify those who love the beauty of Thy temple. Do Thou glorify them by the divine power and forsake not us who set our hope in Thee. Grant peace to the world, to the churches, to the priests, to our civil authorities, to the armed forces, and to all thy people. For all good giving and every perfect gift is from above, coming down from thee, the Father of lights. And to thee we ascribe glory and thanksgiving and worship to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον και ως του αιώνα. Του Κυρίου δαϊθώμεν. Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού θυμάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο εν του όρη το δαβόδ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός εν εθνός Θεός ημώντες, πρεσβείας της Παναχράντου και πραμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Πρανίου δυνάμενου σωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Οδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, του Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιχών Μικρών Καδασκάλων, του Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων Οδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίγων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιης, Ματθία Αποστόλου, ούτε η μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέσχε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστε φυλάξε πάντες ημάς. Καλημέρα σας.
αξίων εστίν ως αληθώς. Μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέραν του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνομέν. Την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδών ανηλιακών, την λύτρωσαμένην ημάς εκ της κατάρας, την δέσποιναν του κόσμου ύμνης τιμήσομεν. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, προσε καταφεύγω την τεχαριτωμένη, επίσης απελπισμένον σε μη βοήθησον. Δέσποινα και μύτη του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σων ηκετών, ή να με σιτεύσεις προς τον εξουτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου γένουμε σύτρια. Παρέστης Παρθένε εκ δεξιών του Παμβασιλέως ως βασίλισσα του παντός, περιβεβλημένη Αθανασίας έγλην, άρθησα μεταδόξης προς τα ουρανία. Ψάλλομεν προθύμος τη συνοδή, γιν της παλνήτω Θεοτόκο χαρμονικός, μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, νησόπι Θεοτό και του εκτηρήσε ημάς. Good morning. This coming week in our parish, of course, we are busy with the preparation and the services leading up to the Feast of the Dormition of the Theotokos. In your bulletin, there's listed the order of services, with the Paraklesi services taking place on Monday, Tuesday, and Wednesday. Those are at 7 o'clock in the evening, with the exception of the service on Tuesday evening, which will take place at 6 p.m. to accommodate a parish council meeting, which takes place immediately thereafter. So there will be the Paraklesi services on Monday and Wednesday at 7. On Tuesday evening, it'll be at 6 o'clock. And on Thursday evening, we will celebrate the Akathistos and the Lamentations, Tangomia tis Panagias, on Thursday evening at 7 o'clock. On Friday evening is the Hierarchical Great Vespers, beginning at 7 o'clock as well. And on Saturday is the Feast of the Dormition, with the Orthros beginning at 8:30. There are several other services listed, among them, of course, the all-night vigil that takes place on Friday evening through Saturday morning, and there will be a first divine liturgy at 4:30 in the morning on Saturday morning. So as you can see, it's a busy week for us liturgically and in preparation for
the feast of our Panagia, the Mother of God, and the patron saint of our parish. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. As I mentioned just a few moments ago, in just a few days, on August 15th, our Orthodox Church commemorates and pays honor and respect to the Mother of God, the Theotokos. This honor bestowed on the Panagia shows to us all, and we are given a comforting assurance of the value of womanhood in our lives, in this world, and certainly in the position of our church. In the Divine Liturgy on August 15th, we will be read the story, and we've heard it so many times in the past. We will be read the story in our gospel reading from St. Luke about two women, two devout followers of Jesus named Martha and Mary. And these were the sisters of Lazarus. And they welcomed Jesus into their home one day. And the gospel tells us that while Martha was, as many of our ladies are, busy about the home, making preparations for the table, her sister Mary instead sat down at the feet of Jesus and listened intently to his teaching. Now, the response by Martha, seeing her sister sit rather than to get up and help her, was one of anger. And Martha looked at Jesus and said to him, "Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Please tell her to come and help me." And as we have heard in this gospel reading before, and we will again on Saturday morning, the Lord answered her and said, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is needful. However, Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her." And Jesus, in this Bible passage, responds by telling Martha and us that there are things more important than the mundane duties that we carry out in our day-to-day life schedules. We bog ourselves down with all of these things. I can't visit a loved one in a nursing home because I'm working. I can't go to church because I have something scheduled with the family Sunday morning. We come up with all of these reasons, and as noble as they may be, Jesus makes it very clear in this gospel reading that there's nothing more important than to do what Mary was doing on this day by listening to him. And one of those things necessary and important that I want to touch upon this morning is the necessity for prayer. Certainly any of us who have tried to incorporate prayer on a regular basis into our lives knows that it requires work in order for it to be productive, in order for it to be effective and produce positive results. We know, of course, that if we do not use prayer in our lives, if we do not make that effort to attend church and to share the word of God with others, what happens?
we run into the sin and the danger of it becoming part of us, and it overcomes us. When we fall out of habit of daily communication with God, there is a clogging of what we can say, the spiritual arteries to our soul. The distressing thing is that this clogging of the spiritual arteries is happening to more and more Christians. We are not a praying people that we once were. That may be a very difficult thing to hear. But we are not a praying people of our generations of the past. And the effect of that neglect can be seen in our homes, in our communities, in our churches. And just along those lines, we are also not a worshiping people, as our Lord instructs us. Now, I know some of you may be thinking, where can I find the time? Many of you may sympathize with poor Martha frantically hurrying about the house, serving the food, making certain that all of the guests were comfortable, while her sister Mary sat spellbound at the feet of Jesus. And Martha said to Jesus, Lord, look at her. Do you not see this? Don't you care that my sister has left me here to serve you alone? Please tell her to come and help me. But Jesus had an answer for Martha, as he has an answer for us today. We need to find time for prayer. We need to prioritize it. Nothing in our lives is quite so vital. Why, we may ask? Well, because prayer is the most potent power and the most important power source available to us. It also allows us to get our priorities in order. We encounter so many people who are fatigued and so frustrated, so burned out, and the problem is right in front of us. It is so obvious. We've neglected our power source, and our priorities are out of order. We have forgotten to incorporate prayer into our lives. But if we look at prayer as being important for our progress and our spiritual life, we will find that prayer gives us an inner resource for dealing with problems that refuse to go away. Prayer is not only the key to energy, but it is also to endurance. For a prayerful life, the secret of simplicity is to have Jesus Christ as the dominant purpose in your life. We must learn to accept Christ and His will, to lay aside all excuses and rationalizations, and we must become single-mindedly for Christ and to follow Him. Finally, in this gospel reading that we will be listening to on Saturday, August 15th, on the feast of the Dormition of the Panagia, Jesus tells Martha that Mary had chosen the good portion, which shall not be taken away from her. Similarly, my dear friends, our task as Orthodox Christians is to choose that same good portion that is needful for us. And a good question to ask ourselves about the many things that we strive for in life is, how long will they last? Physical beauty, how long will it last? Money, how long will it last? Pleasure, how long will that last? Jesus says, do not labor for the food that perishes, but rather for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. And that is His word. My dear brothers and sisters, no matter how busy our schedules are or our workloads may be, you and I, lay person and priest, must take time to pray.
Because prayer is the key that unlocks the awesome power of God in our lives. Prayer helps us put our priorities in order. Prayer makes it possible for us to face up to our problems, to persevere until that day when God gives us victory over them. Some of you say that you don't have time to pray, then you need to look at your life and you need to think again. As busy as our lives are nowadays, who amongst us can dare say that we can afford to neglect prayer in our lives? With this feast day of the Dormition of the Theotokos on Saturday, we should today more than ever look to the Mother of God for stability and use, and use her as a role model, as well as the purity and guidance of her Son Jesus. As I said early on in my sermon, womanhood has such a high place and is held in such a high regard in our Orthodox Church. What icon is above the altar up there but the Panagia in the apse? That is how much Christ looked to keep his mother, to look after his church. The Orthodox Church says that if you choose Christ as your dominant goal in life, then your life will not be like the Marthas of the world, troubled and anxious all the time, but rather, as St. Paul tells us, by choosing God, we simplify things and weed out all of the distractions. And the world passes away and all the frills that go with it. But St. Paul ends with this. He said, "He who does the will of God truthfully will abide in him forever." Amen. Apostoli ek peratos sinathri sthendese phade evstimani ton chori. Πράξεις
Στον αγγέλον των θυμωμένων η χαρά Χριστιανών η προστάτη της Παρθένε μητήκη αντιλαβού μου κερίσε τον αιωνίον βασάνο. Και σε μέση τριάν έχω προς τον φύλλα πράξεις ενώπιον των αγγέλων παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησον μη εν τάχει Χρυσόπλοκο τότε πει.